Με τα συνθήματα που κυριαρχούσαν ένα χρόνο πριν, όταν ολόκληρη η χώρα ρηγούσε μπροστά στην ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν σήμερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στείλε όταν φτάσεις, δεν έχασες ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουνε για σένα, δεν μικρέ. Είναι μέρα συλλογικής μνήμης και αναστοχασμού. Οι ψυχές των νεκρών ζητούν δικαίωση. Αυτό το έγκλημα δεν θα επιτρέψουμε να παραγραφεί. Εμείς από πέρσι φωνάζαμε και ακόμα φωνάζουμε το ότι οι ένοχοι είναι συγκεκριμένοι. Ευθύνες βαραίνουν την κυβέρνηση, τους υπουργούς της, που με περίσσιο θράσος φώναζαν ότι το τρένο και οι γραμμές του τρένου και του σιδηροδρομικού δικτύου είναι ασφαλείς. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα φάνηκαν. Δυστυχώς σήμερα διαδηλώνουμε και συγκεντρωνόμαστε και απεργούμε και για άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας μας. Για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, για το έγκλημα στα Τέμπη που ένα χρόνο μετά μένει ατιμόρυτο. Στα Χανιά, φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι έδωσαν το παρόν σε μία από τις μαζικότερες απεργιακές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών, με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή. Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Απαιτούμε δικαιοσύνη να αποδοθεί, διότι δεν γίνεται να συζητάμε ακόμα αν φταίει κάποιος για τόσους νεκρούς και τόσους τραυματίες. Και ήρθαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη. Πενθούμε, έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους. Η απέτηση για απόδοση ευθυνών αποτυπώθηκε σε πανό, πλακάτ, ακόμη και σε λευκά μπαλόνια. Εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων, φορέων και συλλογικοτήτων μίλησαν για διαχρονικές πολιτικές που σκοτώνουν. Τα ζητήματα των χαμηλών μισθών, της ακρίβειας, τα ζητήματα των ορίων ηλικίας, ένας χρόνος μετά τα Τέμπη, που το έγκλημα παραμένει ατιμόρυτο, κατεβάζουν χιλιάδες κόσμο στον δρόμο να διεκδικήσουν και να παλέψουν για το αυτονόητο. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα τόσο συλλογικοτήτων και φορέων να μην παραγραφεί το έγκλημα των Τεμπών. Είναι σύγχρονος ο αγώνας και άμεσος για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε μια σειρά τομείς που έχει ευθύνη το κράτος και δεν λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας. Το πάμε και όπου βγει δεν πάει πουθενά, το γνωρίζουμε αυτό δυστυχώς. Δυστυχώς τα Τέμπη είναι πάρα πολλά για όλους μας, για την εργατική τάξη, για όλη την κοινωνία. Οι 160 νεκροί πέρυσι στους εργασιακούς χώρους με 24 οικοδόμους συναδέλφους φανερώνουν την κατάσταση. Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Χανιά συμμετείχαν και αγρότες. Ενώνουμε σήμερα τη φωνή μας και εμείς με όλους τους εργαζόμενους, οι αγρότες, εκφράζουμε την αγανάκτησή μας απέναντι στην πολιτική που ξεκληρίζει. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο Ρέθυμνο, εκφράζοντας την οργή του ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μια κινητοποίηση που παίρνει πανεργατικά χαρακτηριστικά, να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε, να βροντοφωνάξουμε απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να συρρυκνώσει το εισόδημα μέσα από την μη προσπάθεια να θωρακίσει τον εργαζόμενο. Ένα χρόνο μετά τα Τέμπη είμαστε εδώ γιατί το σύνθημα που κυριάρχησε στις εργατικές κινητοποίησεις το πριν ένα χρόνο, ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, το κάνουμε πράξη. Ζητάμε δικαίωση πάνω απ' όλα μέρα που είναι για τα θύματα των Τεμπών. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους άδικα. Δυναμική ήταν η συμμετοχή του κόσμου και στην πορεία που ακολούθησε.